Yeah, βλέπω μηχανές για Wild Thing. Τεν, 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 Αλεχάνδρο, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Εσύ με τις μηχανές πώς τα πας? Χάλια. Ναι, αλλά τα πας πολύ καλά με τις τέχνες. Και με το ποδήλατο. Εγώ με το ποδήλατο πάλι ήταν. θέλω να σας οδηγήσω στο καινούριο τραγούδι των Μωμέτ. Δείτε, για να μπορέσω να συνδεθώ μετά μαζί τους και να μιλήσουμε. Ya viene el negro zumbo, bailando alegre el bayón, repica la zambomba, llama a la mujer. Ya viene el negro zumbo, bailando alegre el bayón, repica la zambomba, llama a la mujer. Tengo ganas de bailar nuevo compás, dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Tengo ganas de bailar nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar. Ya viene el negro zumbo, bailando alegre el bayón, repica la zambomba, llama a la mujer. Ya viene el negro zumbo, bailando alegre el bayón, repica la zambomba, llama a la mujer. Ah, qué corita esto y Ξένια Γαργάλη. Καλησπέρα Ξένια, καλησπέρα Σωτήρη Καστάνη. Καλησπέρα, Νάντια. Γεια σου, βρε Σωτήρη. Έχουμε καιρό να σε δούμε. Ξένια. Έχουμε, ναι, ναι. Τι λαμπερό κορίτσι είσαι εσύ. Πείτε μου για αυτό το τραγούδι, ποιο θα ξεκινήσει. Ας μου ξεκινήσει πρώτα ο μουσικός για να πάω μετά στην ερμηνεύτρια. Α, εντάξει, πάμε στην ερμηνεύτρια και μετά στο μουσικό. Ξένια, πες μου για αυτό το κομμάτι σας. Είχαμε λίγο ανάγκη για κάτι χορευτικό, για κάτι φωτεινό, για κάτι να μας δώσει λίγο χαρά και επιλέξαμε να διασκευάσουμε αυτό το τραγούδι που είναι από μία ταινία. Μπορεί πολλοί να το γνωρίζουν και από την εκτέλεση των Pink Martini. Εμείς δώσαμε τη δική μας πινελιά ως μοτέτ και ελπίζουμε να σας αρέσει και να το χορεύετε στο σπίτι σας και να σας δίνει χαρά. Ήδη εδώ ολικνιστήκαμε. Σωτηρή, πες μου στήσεις στις κιθάρες, στις λούπες και στο programming. Ο Δημήτρης Κουζής στο βιολί και ο Νίκος Σταδιάτης στο ακορντεόν. Αλλά πες μου εσύ λίγο για τη διασκευή αυτή. Ξαναπες μου την ερώτηση, σε έχασα. Πες μου εσύ για αυτή τη διασκευή. Πώς σας ήρθε η ιδέα, πώς το κλέψατε την ταινία, πώς το ακούσατε από τους Pink Martini και τι δικό σας στοιχείο βάλατε. Σίγουρα βάλαμε την ενέργεια και το κέφι μας. Και επίσης κάτι από τον ιδιαίτερο ακουστικό ήχο έτσι, που μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουμε σαν σχήμα. Επίσης, επειδή είμαστε ένα συγκρότημα που διασκευάζει, έχει μια μεγάλη μουσική παλέτα, έχουμε ετοιμάσει και κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό είναι το πρώτο που παρουσιάζουμε επίσημα. Οπότε, για να απαντήσω γιατί διαλέξαμε αυτό, έχουμε διαλέξει μια έτσι, αρκετά μεγάλη ας πούμε, ποικιλία και σε στυλ και είδη, τα οποία θα τα ακούσετε σιγά σιγά στην πορεία. Και είναι κάτι που και αυτό μας χαρακτηρίζει, η ποικιλομορφία μας. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστούμε. El negro zumbón, τι σημαίνει? Είναι ο μαύρος και είναι ένας τύπος χορού που χορεύουν εκεί, el negro zumbón. Και ένας τρόπος λυκνίσματος. Ερωτικό λοιπόν. Λυκνιστείτε μαζί μας. Και νομίζω και ταιριάζει στις μέρες. Γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά των τραγουδιών που λέει και ο Σωτήρης, βγάζοντας πρώτα αυτό, για να χορευτεί έτσι τώρα στο ρυθμό των αποκριών, που βλέπω ότι είστε και εσείς στολισμένοι εκεί, όλο το στούντιο. Ναι, αλλά οπότε νομίζω να λυκνιζόμαστε, δεν μας φτάνει αυτό. Γι' αυτό θα ακούσουμε μοτέτ με El Negro Zumbón. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και περιμένουμε και τα επόμενά σας. Εμείς. Με χαρά. Καλή πλάσματα. Γεια σας, γεια σας. Γεια, γεια. Σε αντίθεση με την παρουσιάστρια που δεν θυμάται τη τσιπιαρχιστέκτρια που πάμε μετά. Α, σε διαφημίσεις. Αλέξανδρε, θέλω να το ξέρεις αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Θες να τις προσφέρεις εσύ στο τηλεοπτικό κοινό. Οι διαφημίσεις λοιπόν σας περιμένουν καταναλωτικά μας όντα.
Τσα. Ελίνα Λάμπρο. Όλα. Πού είστε. Ελίνα. Λάμπρο. Καλά, μην έρθετε. Έστα βγαίν. Όποτε το νιώσετε. Καλά, εμείς δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε. Μας ακούς. Τι μπέσος. Έχουμε... Α, Λάμπρο. Πού είναι η Ελίνα. Την έφερε η Κοντέσικα. Όλα. Paradise for two. Άρα και η Ελίνα. Μπράβο, όλα. Και η Ελίνα είναι λίγο σαν Ισπανίδα σήμερα, ε. Μα και μπέλα, Ελίνα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε στα Ισπανικά πρέπει να το πούμε λίγο το πρώτο. Μπερμουτσάτσα! Να, μπράβο. Αλεχάνδρο, πες μας λίγο για τα Γκόγια. Εισαγε μας. Πώς είναι η προστακτική. Με έναν απλοποιημένο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τα βραβεία Γκόγια είναι τα Ισπανικά Όσκαρ. Τα τελευταία χρόνια μας απασχολούν περισσότερο γιατί βλέπουμε ότι από τον Ισπανικό κινηματογράφο έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες οι οποίες καταλήγουν και στις ελληνικές αίθουσες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το Star System έχει προσφέρει αρκετούς Ισπανόφωνους ηθοποιούς στη διεθνή κινηματογραφία. Αυτή τη χρονιά λοιπόν ο Αντώνιο Μπαντέρας παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική ένα λεπτό. Τελετή. Συγγνώμη. Βεβαίως. Αντώνιο Μπαντέρας. Α, είμαι η σιωπή. Είναι την προσευχή μας. Και στον Αλμοδοβάρ στη τελευταία του ταινία. Αποκάλυψη. Ήταν συγκλονιστικό στον Αλμοδόβαρ. Είναι ένας ηθοποιός που έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Από τις πρώτες ταινίες του Αλμοδόβαρ που ήταν σε ρόλους που δεν μπορούσε να δείξει, καταλάβει κανείς την γκάμα του, δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει βαθύτατα για να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του και επίσης το να καταφέρει να είναι σε δύο γλώσσες το ίδιο εκφραστικός και επικοινωνιακός και κατανοητός, γιατί είναι πολύ δύσκολο ιδιαίτερα για τους Ισπανόφωνους ηθοποιούς να κάνουν μια μετάβαση στον Αμερικανικό κινηματογράφο και να μπορέσουν εκεί να βγάλουν τα ανάλογα συναισθήματα τα οποία χρειάζεται. Εμάς μας ενδιαφέρει, Αλεξανδρέ μου, ότι όσο μεγαλώνει γίνεται και ακόμη πιο γοητευτικός. Δηλαδή η ωριμότητα, η ψυχική του αποτυπώνεται. Όπως αποτυπώνεται μέσα από τους ρόλους του. Ναι, ερμηνευτικά δηλαδή, εστιάζουμε εκεί. Όχι στην εικόνα, στην εξωτερική εμφάνιση, δεν μας αφορά καθόλου. Καθόλου. Σε αυτό που είπες, την ωριμότητα την εσωτερική. Θα το σημειώσω αυτό γιατί η δικαιολογία είναι τέλεια. Για αυτή πάρω στην εσωτερική ωριμότητα να πούμε το ότι για την παρουσίαση των βραβείων, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό τη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη ήταν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον με όλους τους καλεσμένους να βρίσκονται σε οθόνες και ελάχιστα πρόσωπα μέσα στο σετ που παρουσιάστηκαν τα βραβεία. Να πούμε το ότι σχολιάστηκε από τον συνολικό ισπανικό τύπο ως μια εξαιρετική προσπάθεια να αφήσουμε πίσω τα πολιτικά μηνύματα, γιατί η τελετή των βραβείων Γκόγια συνήθως συνδέεται με πολιτικά μηνύματα από αυτούς που έχουν κερδίσει κάποιο βραβείο ή στο κόκκινο χαλί. Αυτό λοιπόν φέτος δεν υπήρχε. Οι ταινίες που ξεχώρισαν, θα σας πω που παρακολούθησε, που πήρε και το μεγαλύτερο βραβείο, το Las Niñas. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό δημιούργημα μεγάλης απλότητας. Από αυτή τη μορφή όμως είναι απλότητα η οποία οφείλει στο background της να είναι υπεραναλυμένα τα μηνύματα τα οποία θα παρουσιαστούν. Θα πούμε βέβαια ότι και τα μεγάλα δίκτυα ψηφιακών πλατφόρμων συμμετείχαν δυναμικά, γιατί ένα stardom το χρειάζεσαι σε μια τέτοια τελετή. Είδα ότι και πατέρες με τον... Άντωνι Χόπκινς βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε η ταινία Ο Πατέρας με τον Άντωνι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν ως η καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία. Α, μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό βιντεάκι και ας επανέλθουμε για να σχολιάσουμε. Yes. Για όσους δεν τα γνωρίζετε, τα βραβεία Γκόγια είναι αυτό που θα ονομάζαμε λαϊκά τα Ισπανικά Όσκαρ. Το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς σκηνοσυστέσεις και με πολύ λίγα άτομα στη σκηνή, πραγματοποιήθηκε το άλλοτε λαμπερό γκαλά σχεδόν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Ο Αντώνιο Μπαντέρας και η δημοσιογράφος Μαρία Κασάδο, που σε λίγες ημέρες θα γιορτάσει τα 43 γενέθλιά της, βρέθηκαν στο τιμόνι της παρουσίασης στην 35η τελετή βράβευσης. Η τελευταία μουσα του Μπουνιουέλ, αλλά και η συνεργάτηδα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Άγχελα Μολίνα, λαμβάνει το τιμητικό Γκόγια για τη συνολική καριέρα της. Gracias. Y el Goya a la mejor película es... Μια ανάσα πριν τη γιορτή της γυναίκας, δύο ταινίες που η ιστορία τους κινείται από νεαρές κοπέλες, θριαμβεύει. Η ταινία της νεοφερμένης Πιλάρ Παλομέρο, «Τα κορίτσια», που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν αλλά και της Θεσσαλονίκης, κερδίζει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Αφορά την ενηλικίωση μιας παρέας κοριτσιών, με ένα 11χρονο κορίτσι από τη Σαραγώσα να μπαίνει στην εφηβεία και να αισθάνεται την πίεση του ενήλικου κόσμου, καθώς εκθέτει με τρομακτική φυσικότητα τους φόβους της. Απλώς την αφήγηση, πολυεπίπεδο στην ουσία του, γδύνει και παρουσιάζει με φαινομενική απλότητα ένα κόσμο που ξεχνάμε όταν μεγαλώνουμε. Το Ακελάρε λαμβάνει 5 βραβεία. Πρόκειται για μια ταινία στη βάσκικη για την ισπανική γλώσσα που παρουσιάζει την πορεία προς εκτέλεση μιας ομάδας νεαρών κοριτσιών που αδικαιολόγητα θα κατηγορηθούν για μαγεία.
θρησκευτικός παραλογισμός, αδυναμία κατανόησης από ανθρώπους της Εκκλησίας των εφηβικών ψυχολογικών μεταπτώσεων σε μια δημιουργία που αλληγορικά μας τρομάζει γιατί μας θυμίζει τα σημερινά κυνήγια μαγισσών. Σε μια χρονιά που την έχουν χαρακτηρίσει ως την πιο άτυχη για τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, τα ιδιωτικά δίκτυα ψηφιακής θέασης ταινιών πρωταγωνιστούν και στα βραβεία, με το Αντού, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ισπανικού box office, να φεύγει με 4 βραβεία. Μάριο Κάσας, πορνό ματαράς. Ο γόης του ισπανικού κινηματογράφου κερδίζει το πρώτο βραβείο Goya της καριέρας του. Ο Μάριο Κάσας με το «Νόμα Ταράς» έδωσε αυτή τη λίγη λάμψη που χρειαζόταν μία ψηφιακή εκδήλωση. Βραβείο καλύτερης ισπανόφωνης ταινίας με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν είναι το «El Olvido que Seremos» του βραβευμένου με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα, που αυτό το καλοκαίρι μάλιστα θα γυρίσει και ταινία σε ελληνικό έδαφος. Fernando, no tienes el micrófono abierto. Και καταγράφει την ιστορία του αγωνιστή ανθρώπου των γραμμάτων Έκτορ Αμπάτ Γκόμεθ, που δολοφονήθηκε στην προσπάθειά του να καταγγείλει την πολιτική βία στην Κολομβία. Όσο για την καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία, το βραβείο πήγε στον Πατέρα με τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν. Ο Αντώνιο Μπαντέρας κράτησε με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό τα ημεία μιας αμήχανης τελετής που υπογράμμισε πως ο κινηματογράφος έχει δει και καλύτερες μέρες. Στην Ισπανία θα πάω να ζήσω. Μ' αρέσει και η μουσική και ο Αντώνιο, ό,τι άλλο θέλει κανείς. Και ο κινηματογράφος, έχουν απίθανο κινηματογράφο. Ναι, απίθανο. Και οι σειρές τους και το σινεμά. Πού θα τη γυρίσουν αυτή την ταινία που λες εδώ? Θα γυριστεί σε κάποιο νησί το οποίο δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε ακόμα. Πάντως η ιστορία θα μας θυμίσει τη Φεντόρα, μια παλαιότερη ταινία. Έχει λοιπόν όλη η δράση να κάνει με ένα θρίλερ σε ένα ελληνικό νησί. Και ο Φερνάντο Τρουέμπα για πρώτη φορά θα γυρίσει ταινία στην Ελλάδα. Μάλιστα με έναν πρωταγωνιστή του Πέτρο Αλμόδοβαρ. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Μάλιστα. Του Πέτρο. Να σας πω κάτι, ο Αντώνιο θέλετε... δεν θέλει να έρθει. Αντώνιο, εγώ τον προσκαλώ πάντως. Μπορεί να έχει κανονίσει με εμάς ένα τριήμερο. Έγινα, γινουλά. Στην Αγινούλα. Λοιπόν, θέλω τώρα από την Ισπανία να μεταφερθούμε στην Ιταλία και να μείνουμε στο κινηματογράφο για να μιλήσω με την κυρία Βίκη Μπαφατάκη, επικοινωνιολόγο, δημοσιογράφο και γενική γραμματέα του Foundation Σάκα και των Διεθνών Βραβείων Σάκα στο Βατικανό και του Amy Court International Film Festival. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά και να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, τηρώντας τα μέτρα για να έχουμε ελεύθερες μέρες. Να μπορούμε να έρθουμε και στην Ιταλία να απολαύσουμε αυτό το διεθνές φεστιβάλ. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το διεθνές φεστιβάλ γίνεται από τις 14 έως τις 20 Ιουνίου με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Μέχρι στιγμής έχουμε 175 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 165 είναι ταινίες μικρού μήκους και 10 μεγάλες. Λοιπόν, γίνεται σε ένα πολύ γραφικό μεσονικό χωριό της Ιταλίας που λέγεται Πεβεράνιο, στην Λομπαρδία, που αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είναι στο κόκκινο, που έχει σύμβολό της τη φράουλα. Και γι' αυτό, όπως θα έχετε δει, το σύμβολο ουσιαστικά είναι μια φράουλα τυλιγμένη που την έκανε ένας πολύ σημαντικός 3D animator Έλληνας, ο Γιώργος Οκράλης. Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω σε αυτό το φεστιβάλ ως κριτική επιτροπή στο ακαδημαϊκό κομμάτι, όπου υπάρχουν τεράστιες προσωπικότητες από το χώρο του κινηματογράφου, όπως είναι ο Πολ Χάγκης, ο οποίος έχει πάρει 2 Όσκαρ. Συγκεκριμένα είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και μάλιστα έχει γράψει το σενάριο της εμβληματικής ταινίας One Million Dollar Baby που πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτης ο Clint Eastwood συγκεκριμένα μαζί και το Crash το 2005 συγκεκριμένα. Είναι η Gabriella Wright, μια Αγγλίδα ηθοποιός που τη γνωρίζουμε όλοι από την κλασική ιστορική ταινία του Ντόρ. Είναι ο Έντι Κατέγκη, είναι ο Ρότζερ Ρούεφ, ο οποίος είναι παραγωγός και σεναριογράφος στο Hollywood. Είναι από την Ινδία, από το Bollywood, ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, ο Ράντζες Ντουγκάλ, ο οποίος συγκεκριμένα έχει γυρίσει και μία ταινία στο Πάπιγκο και εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε διαδικτυακά και εμείς.
Να έρθετε να το παρακολουθήσετε διαζώσεις. Αυτό είναι το διατάφτα και θα είναι, ξέρετε, λόγω του κορονοϊού είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται σε υπαίθριο χώρο, οπότε θα έχει περίπου 200 καλεσμένους επί της ουσίας. Μακάρι να μπορέσει και η ελληνική τηλεόραση, από τη στιγμή που δεν συμμετέχω μόνο εγώ, αλλά συμμετέχει και ο καθηγητής, ο αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας, ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης ως Κριτική Επιτροπή, και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει δώσει όσο καλύτερα μπορούσε την παρουσία της και στον κινηματογράφο. Ωραία. Και εσείς που είστε ηθοποιός, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραία, ωραία να μπορέσουμε διαζώσεις. Κύριε Παφατάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελλάς, Ιταλία, Συμμαχία, να... πόσο μάλλον στην τέχνη. Την αγάπη ναι, μας. Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι 23 χώρες που συμμετέχουν, οπότε αυτό είναι ασύνορο το φεστιβάλ. Τέλεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Εδώ είμαι, συμπαράκτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 με το τηλεοπτικό κοινό. Άμα θα τα πούμε αύριο στις 4, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εμένα δεν με έχετε καλέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να μας έρχεσαι. Ναι. Τόσο έχουμε να πούμε. Ένα τηλέφωνο μακριά είμαι. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, αύριο στις 4, όλοι εδώ παρόντες, με φως. Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες, οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες.